Βίον ουρανίον, Πάτερ κτισάμενος, σκεύος επαξιών, όφθης της χάριτος, λόγο και πράξη βεβαίων, την Θείαν Σου χορηγίαν, όθεν ιεράτευσας, εις αγγέλος το κτίσαντι, εν δόξε ευτυχίε, εκκλησία σωραϊσμα. Ιν φύλατε τεσσές προστασίες πάσης ανάγκης ανώτερα. Απριλίου. Ευτυχίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, των 120 μαρτύρων των εν Περσίδη, Πλατωνίδος Οσίας, Γρηγορίου του Σιναήτου, Γρηγορίου του Αθωνίτου, Μανουήλ, Θεοδόρου, Γεωργίου, Μιχαήλ και Ετέρου Γεωργίου των νεομαρτύρων εκ της νήσου Σαμοθράκης. Ο Άγιος Ευτύχιος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, έζησε και έδρασε στα χρόνια του Ιουστινιανού, καταγόμενος από την Φρυγία. Μελετούσε τα Ιερά Συγγράμματα και απέκτησε πολλές γνώσεις. Γι' αυτό και ο επίσκοπος Αμασίας του Πόντου τον έκυρε μοναχό. Κατόπιν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και εγκαταστάθηκε σε μία μονή της Αμασίας για άσκηση πνευματική. Ο επίσκοπος Αμασίας, επειδή ήταν ασθενής, έστειλε ως αντιπρόσωπό του στην Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο τον Άγιο Ευτύχιο, ο οποίος κατέπληξε τους πάντες με την δύναμη του λόγου και τα επιχειρήματά του κατά των αιρετικών. Εντυπωσίασε ακόμη και τον Αυτοκράτορα και ο δε Πατριάρχης Μινάς είπε πως τον θέλει για διάδοχό του στην Κωνσταντινούπολη, πράγμα που έγινε όχι μετά από πολύ χρόνο. Και έτσι ο Άγιος Ευτύχιος έγινε Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολεως. Όταν αργότερα ο Αυτοκράτορας πίστεψε τις αιρετικές απόψεις, ο Ευτύχιος εξορίστηκε από τον θρόνο του και επέστρεψε πάλι στην Ιερά Μονή της Αμασίας, για να επανέλθει και πάλι θριαμβευτικά ως Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη. Αφού πατριάρχευσε επί 24 έτη, εξεδίμησε ειρηνικά προς τον Κύριο. Το μήνυμα της ημέρας. Προπάντων, αυτό είναι το γνώρισμα των πιστών χριστιανών, το να ευχαριστούν και να δοξολογούν διαρκώς και για όλα τον Θεό. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.